Με αέρα αισιοδοξίας, μετά τη στελέχωση της γραμματείας, ξεκινά η πέμπτη ακαδημαϊκή περίοδος για το τμήμα διοίκησης οικονομίας, επικοινωνίας τουριστικών και πολιτιστικών μονάδων του παραρτήματος ΤΕΙ του Πύργου. Σε επίπεδο σπουδών, οι περισσότεροι φοιτητές δηλώνουν ικανοποιημένοι για την επιλογή τους να σπουδάσουν στο τμήμα, καθώς θεωρούν ότι στη σημερινή Ελλάδα της κρίσης μόνο ο τουρισμός παρουσιάζει προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης. Έπειτα από 4 δύσκολα χρόνια που επηρέασαν την άρτια οργάνωση ανέκα της έλλειψης υπαρκούς προσωπικού, ο φετινός Σεπτέμβρης βρήκε τους φοιτητές και τη διοίκηση του Τμήματος Διοίκησης Οικονομίας, Επικοινωνίας Τουριστικών και Πολιτιστικών Μονάδων με αίσθημα ελπίδας για καλύτερες μέρες και πιο αναβαθμισμένες σπουδές. Η πρόεδρος του τμήματος, Αναστασία Ζαφυροπούλου, τονίζει ότι στόχος είναι το τμήμα σύντομα να έχει συνολικά 5 μόνιμους καθηγητές και πρόσθεσε ότι αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την πρόσληψη και του λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού. Αυτή τη στιγμή είμαστε 3 μόνιμοι. Εγώ ως πρόεδρος και καθηγήτρια, ο κύριος Παναγιωτόπουλος ως επίκουρος καθηγητής και ο κύριος Σιγουμενάκης ως καθηγητής εφαρμογών. Βρίσκεται σε εξέλιξη μία μόνιμη θέση, το εκλεκτορικό δηλαδή μιας μόνιμης θέσης για την πρόσληψη επίκουρου καθηγητή και αν ευοδοθεί αυτό με τους ΕΔΥΠ, που έχει πει το Υπουργείο ότι θα ολοκληρωθεί ας πούμε η διαδικασία και θα περιμένουμε ένα άτομο ακόμη σαν ΕΔΥΠ. Ορκομοσία δεν μπορέσαμε να κάνουμε όλο αυτό τον καιρό λόγω της έλλειψης γραμματιακής υποστήριξης. Αν όλα πάνε καλά θα έχουμε και ορκομοσία στη συνέχεια κάποια στιγμή βεβαίως. Έχουμε κάπου 80 άτομα που περιμένουν να γίνει η ορκομοσία. Είμαι αισιόδοξη, το εύχομαι και ελπίζω σε καλύτερες μέρες πάντα. Όπως επεσήμανε η κυρία Ζαφυροπούλου, δεν υφίσταται ούτε διαφαίνεται στον ορίζοντα το ενδεχόμενο μεταφοράς του τμήματος από τον Πύργο στην Πάτρα ή σε άλλη πόλη. Βεβαίως, γιατί να μην ριζώσει τον Πύργο, έτσι αλλιώς εδώ είναι το τμήμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο, δηλαδή στον ορίζοντα δεν βλέπω ούτε κάποια συζήτηση που να λέει ότι θα πρέπει να φύγει ή να μην παραμείνει στον πύργο το συγκεκριμένο τμήμα. Σε επίπεδο σπουδών, οι περισσότεροι φοιτητές δηλώνουν ικανοποιημένοι για την επιλογή τους να σπουδάσουν στο τμήμα, καθώς θεωρούν ότι στη σημερινή Ελλάδα της κρίσης μόνο ο τουρισμός παρουσιάζει προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης. Όπως αναφέρουν, το ΤΕΙ του Πύργου μπορεί να τους προσφέρει τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια στον τομέα του τουρισμού, προκειμένου να εργαστούν μετά την αποφοιτησή τους, και προσθέτουν ότι η ενεργοποίηση και η συνεργασία των τοπικών επιχειρηματικών φορέων του τουρισμού θα επέφεραν αμοιβαία ωφέλη στην ανάπτυξη και τη μείωση της ανεργίας. Τουριστικά θα να πάω. Ναι. Πώς σου φαίνεται το τμήμα μέχρι τώρα? Το τμήμα? Ναι. Καλό είναι, απλά θέλει περισσότερη οργάνωση, πιστεύω. Τώρα θα έχουμε και γραμματεία, πιστεύεις θα είναι η καλύτερη χρονιά? Ναι, πιστεύω, ναι, γιατί η γραμματεία παίζει σημαντικό ρόλο. Από πλευράς αντικειμένων σπουδών είναι ενδιαφέρον το τμήμα? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό ήθελα κιόλας, οπότε... Αυτό ήθελα εξ αρχής. Άρα σου αρέσει, θεωρείς ότι είναι καλό και από πλευράς μαθημάτων, από πλευράς καθηγητών, τι έχεις... Και είναι η πρώτη σου εντύπωση μετά τον πρώτο χρόνο? Είναι θετική, είναι αρνητική, είναι κάπου στη μέση? Κάπου στη μέση. Για την έλλειψη των καθηγητών. Τώρα που το τμήμα παίξει και η γραμματεία, με μόνο προσωπικό, θεωρείς ότι θα πάμε και καλύτερα? Ναι, θα γυλίσουν κάπως καλύτερα. Ναι, και εγώ ήθελα τουριστικά εξ αρχής. Οπότε εντάξει, είναι βέβαια η έλλειψη με των καθηγητών, είναι ένα θεματάκι, αλλά. Τα μαθήματα σου αρέσουν? Βλέπεις ότι το επίπεδο σπουδών είναι καλό, μαθαίνεις πράγματα, είναι κάτι που θα σε βοηθήσει και στο μέλλον? Πιστεύω πως ναι, δηλαδή ως καθηγητές έχουμε, δηλαδή υπάρχουν καλοί καθηγητές, είναι μερικοί που είναι πολύ καλοί, ξέρω εγώ, κάνουν καλό μάθημα και λένε πράγματα που είναι και ενδιαφέροντα, δεν είναι ότι... Με τα τουριστικά θες να ασχοληθείς? Ναι, τουριστικά. Άρα θεωρείς ότι επαγγελματικά το μέλλον τουρισμός, οπότε προς τα εκεί προσανατολίζεσαι? Ναι. Θεωρώ ότι είναι λίγο ανοργάνωτο. Και κυρίως με τους καθηγητές που δεν φροντίζουν να υπάρχουν στην ώρα τους. Αυτό είναι το κυρίως που με απασχολεί. Αλλά γενικά, σαν πρώτο έτος ήταν εντάξει. Γιατί κοιτάξαν τους πρωτοετήσεις να τους καλύψουν. Αλλά τώρα, το δεύτερο έτος, δεν δίνουν σημασία. Από πλευράς μαθημάτων, σπουδών. Εύκολα. Ναι, σ' αρέσει το τμήμα? Ναι, πολύ. Κυρίως τα τουριστικά που θέλω να ακολουθήσω είναι αρκετά καλό. Άρα τα τουριστικά έχεις στο μυαλό σου, οπότε εκεί θες και επαγγελματικά να ασχοληθείς μελλοντικά. Άρα πιστεύεις ότι μπορεί να σε βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι? Ναι. Τώρα που βλέπουμε ότι έχουμε και μόνο προσωπικό στη γραμματεία, θεωρείς ότι θα οργανωθεί καλύτερα? Ναι, γιατί είναι. Ναι, ναι. Εντάξει, καλό είναι. Δηλαδή, όταν δουλεύει το πράγμα και αρχίζει και κυλάει κανονικά η χρονιά, είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει θέμα, νομίζω. Τι κατεύθυνση έχεις πάρει? Εγώ φέτος θα διαλέξω τουριστικά.
Βλέπεις ότι οι περισσότεροι φοιτητές στην πληρωτικά τουριστικά. Είναι ιδιωτικός τομέας. Η μουσιολογία νομίζω, χωρίς να είμαι απολύτως σίγουρη, νομίζω ότι είναι δημόσιος. Δηλαδή, κοιτάς... Άρα θεωρείς ότι οι περισσότεροι απόφοιτοι, εκεί που μπορούν να απασχοληθούν επαγγελματικά, είναι το τουρισμό, διότι και αυτό είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε... Μόνο το μόνο που ζει δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό.